εκεί, Ολγάκη, πού είσαι? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι, κάνε σε κάποιο θεατρικό? Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Όπως βλέπετε, χορεύουμε swing, χορεύουμε rock and roll και βρισκόμαστε στην κουζίνα της γιαγιάς. Ωραία, δεν έχω και φιουγκάκι. Πολύ ωραία είσαι, Ολγάκη. Ωραίο φουστάνι. Rock and roll φουστάνι. Τι γίνεται εκεί, είσαι στο ρετρό φέστιβαλ, λοιπόν, Ολγάκη. Γιατί μπορεί να δει κάποιος εκεί? Θυμάμαι που είχαμε παρουσιάσει μία έκθεση για το πώς ήταν τα σπίτια τη δεκαετία του 80. Τώρα τι θα δούμε, Τώρα βλέπουμε πως είναι ολόκληρη εποχή. Ξεκινάμε από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 σε μία έκθεση που περιλαμβάνει τα πάντα, από παλαιά αυτοκίνητα, ποδήλατα. Όπως βλέπετε, είμαστε στο εσωτερικό μιας κουζίνας της δεκαετίας του 50 και έχει όλα αυτά. Όλα αυτά που κάποιος τα βλέπει και του θυμίζουν πάρα πολλά. Αναστασία Παπάζογλου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αναστασία, ωραία. Πείτε μας τι μπορούμε να δούμε να έρθετε εκεί. Λοιπόν, εδώ θα δείτε την όλη παλιά εποχή. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι. Είναι σε φόρτιζ, είναι στο 40 αυτά, ναι, είναι 30-40 δεκαετία. Είναι 60 νομίζω. Λοιπόν, 60-70. Ναι. Λοιπόν, οι εποχές εδώ ξεκινάνε από το 1930, φτάνουμε μέχρι αρχές 1990. Υπάρχουν διαμορφωμένα σπίτια, δωμάτια, όλα της εποχής. Θα δούμε εδώ πέρα παλιά αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα. Γενικά θα υπάρχουν άτομα ντυμένα εποχής, μουσική, χορή, τραγούδια. Πώς στείνεται μια τέτοια έκθεση, αν μου επιτρέπετε? Απευθύνεστε σε συλλέκτες που έχουν κρατήσει, ας πούμε, το μηχανάκι που είχαν το 50 ή σε ανθρώπους που έχουν κρατήσει οικιακές συσκευές από εκείνη την εποχή? Ακριβώς, λοιπόν. Καταρχήν, εδώ χωρίζεται σε εκθέτες, συλλέκτες και στο εμπορικό κομμάτι. Λοιπόν, οι εκθέτες μπορεί να είναι και μαγαζιά, όπως υπάρχουν μαγαζιά με στρατιωτικά ρούχα. Ναι. Παλιά στρατιωτικά ρούχα, έτσι. Εποχές που μπορεί να φτάσουμε από 50, 60 και πιο πέρα. Mm-hmm. Είναι ακριβά αυτά. Μετά υπάρχουν συλλέκτες. Ορίστε, δεν σας ακούω καλά. Σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε αντικείμενα εκείνης δεκαετίας είναι ακριβές? Όχι, είναι εκθεσιακό κομμάτι. Α, δεν, είναι, οπότε όχι, δεν είναι εκθεσιακό κομμάτι. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος και απλά κοιτάει στολές πώς υπήρχαν την παλιά εποχή, έτσι. Πώς ήταν ο αστυνόμος το 1950, πώς ήταν ένας στρατιωτικός το 1960. Είναι ωραίο να το δούμε. Και πέρα. Να πούμε ότι όποιος έρχεται εδώ μπορεί εντελώς δωρεάν να φτιάξει τα μαλλιά του και να ταξιδέψει εκείνη την εποχή χωρίς τίποτα. Εντελώς δωρεάν και να κάνει και τη βόλτα του, να χορέψει. Άρα ρε παιδιά, για να συνοψίσουμε, γιατί είναι ωραίο να καταλάβει ο άλλος τι μπορεί να έρθει να δει. Βλέπουμε σπίτια από το 30 μέχρι και το 90, μηχανάκια μέσα μεταφοράς, άλλα κτλ. Στολές ανθρώπων και σωμάτων ασφαλείας. Τι άλλο? Λοιπόν, ποδήλατα. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης, φαντάζομαι. Αντικείμενα, ακριβώς, τα πάντα. Ό,τι μπορεί κάποιος να έχει στο σπίτι του και ξεκινάει από το 1930. Και βλέπουμε την εξέλιξη μέχρι και σήμερα. Με λίγα λόγια, όποιος μπει στο παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι από την 5η, 15 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 18, θα δει μια άλλη εποχή. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά το μεταφέρουμε. Υπάρχει σε πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχει αυτή η τάση να μεταφερόμαστε μια άλλη εποχή. Τότε ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Μάλιστα, λοιπόν. Πιο ανέμελα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ωραία έκθεση. Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους. Περάστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας Ζαν Λουί θα μας κάνει σολομό, που είναι ένα πολύ καλοκαιρινό πιάτο και ωραίο. Και πώς μπορούμε να κάνουμε μια ωραία μαρινάδα για να βγει πάρα πολύ νόστιμος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ ωραία συνταγή.